σκοπό να θυμώσουμε κάθε προσπάθεια που κάνουμε. Γι' αυτό φέρνουν εισαγγελείς και κινούνται τώρα απέναντί μας με συλλήψεις και αυτόφορα. Καλό είναι λοιπόν να έχετε εικόνα ότι προκαλούνται και εμάς, αλλά αφήνουν και τη δυνατότητα να πούμε, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Για παράδειγμα, η ματοϊκεπή λέει δίκιο ότι εσείς εφημερεύετε. Βεβαίως. Όταν τους έχουν δώσει εντολή από πάνω και έχουν βγάλει παράνομη και καταχρηστική την απεργιακή κινητοποίηση και τώρα κινούνται απέναντι στην απεργιακή κινητοποίηση που κήρυξε η Ποεδίν απέναντι μας για να μας μπορέσει να μας καλύψει, φαίνεται ακριβώς και ο ρόλος τους και το κομμάτι ότι η καταστολή της συνείδησής σας δεν θα περάσει επειδή αποφασίζω και διατάζω εγώ. Ωστόσο, απάνθρωποι δεν είμαστε και το δείχνουμε τον τρόπο μας. Ότι ως υγειονομικοί εννοείται ότι θέλουμε να ανοίξουμε όχι μία, 10 εφημερίες. Τα νοσοκομεία δεν τα κλείνουν εμείς συνάλλοι. Ακριβώς τα κλείνουν αυτοί όπως έκλεισε 13 νοσοκομεία ο ίδιος ο Γεωργιάδης όταν ήταν υπουργός και τα ξεχνάει, όπως έχουν φύγει εργαζόμενοι από νοσοκομεία, όπως γεμίζουν ράτσα τα νοσοκομεία. Εμείς λοιπόν αποφασιστικά μένουμε εδώ πέρα, θα γίνει η διαδικασία όπως είπαμε πριν, ένα-ένα και κάποια στιγμή μια ομάδα ανθρώπων πρέπει να πάει μέσα στη διοίκηση που προκλητικά κινήθηκε με κατηγορία απέναντί μας επειδή τους χείρισε το αυτάκι το Υπουργείο. Θωμά, εμείς είχαμε ενημερώσει το ΚΕΠΗ κανονικά. Δεν το είχε πει, είχε ενημερωθεί και το Υπουργείο και η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και η Δεύτερη Υγειονομική Περιφέρεια και μέρες ολόκληρες. Και το ψέμα το μεγάλο είναι που δεν είχαμε βγάλει και προσωπικό ασφαλείας. Είναι ψεύτες.